Με τρία κριτήρια θα πρέπει οι γονείς να προσανατολιστούν στις φετινές αγορές για τα σχολικά προϊόντα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει οι αγορές να μην γίνονται για επίδειξη, τα προϊόντα να είναι ασφαλή στη χρήση τους και η όλη διαδικασία να εκπαιδεύει τα παιδιά στο πώς να συμπεριφέρονται σαν καταναλωτές. Όπως κατέδειξε και η έρευνα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, το εύρος των τιμών είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να υπάρξει έρευνα αγοράς πριν αποφασίσουν τι θα ψωνίσουν. Καταρχήν το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών λέει προς τους γονείς ότι πρέπει να βάλουν τρία βασικά κριτήρια στην επιλογή αυτών των σχολικών προϊόντων. Το πρώτο κριτήριο είναι να καταλάβουν και οι γονείς και τα παιδιά ότι αυτά τα σχολικά είδη είναι εργαλεία που βοηθούν στη μάθηση. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση εργαλεία επίδειξης και διαφοροποίησης των μαθητών στο σχολικό τους χώρο, γιατί αυτό δεν βοηθά στην κοινωνικοποίησή τους, μπορεί να βοηθά στην απομόνωσή τους. Άρα είναι ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ασφάλεια. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, επειδή υπάρχουν σχολικά τα οποία μοιάζουν με παιχνίδια, δεν καταφέραμε ως ΚΕΠΚΑ και ως Ευρώπη να τα εντάξουμε ακόμα στην ασφάλεια των παιχνιδιών, έχουν κορδόνια, έχουν χημικά απογορευμένα κλπ. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε τι ήδη παίρνουμε και μάλιστα να ανατρέχουμε στο RAPEX από καιρούς καιρών, στο site του ΚΕΠΚΑ υπάρχει, για προϊόντα που αποσύρονται, όπως το παγουρίνο που το γεμίζαμε νερό για τα Ολυμπία. Παγουρίνο αποσύρθηκε και κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά, ήταν ευτελές στο ποσό της αγοράς του και είχε πολλά προβλήματα, γι' αυτό αποσύρθηκε. Και τρίτο στοιχείο είναι να μετατρέψουμε τη διαδικασία επιλογής των σχολικών σε μια διαδικασία εκπαίδευσης του μικρού μας καταναλωτή. Ότι κάνουμε τον κατάλογο, το συμφωνούμε, ύστερα κάνουμε έρευνα για να πετύχουμε. Έχοντας σαν βάση αυτά τα στοιχεία των επιλογών, πάμε στο δεύτερο μέρος, που έχει η έρευνα του ΚΕΠΚΑ που έχει καταδείξει στην αγορά υπάρχουν τα ίδια προϊόντα με μεγάλες αποκλήσεις τιμών. Άρα, δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία, θα έλεγα πως αν κανείς επιλέξει τις χαμηλές τιμές για μια τσάντα δημοτικού, μπορεί να την κάνει με 17-18 ευρώ ή τις υψηλές, οι οποίες φτάνουν στα 320-330 ευρώ. Ελπίζω πως σε μια περίοδο κρίσης δεν θα κάνουμε τις υψηλές επιλογές, θα κινηθούμε πιο λογικά με βάση και τα προηγούμενα κριτήρια. Αν επιλέξουμε. Αν αγοράσουμε μια τσάντα γυμνασίου, τότε θα πάμε από 28-30 ευρώ μέχρι 500-30. Να φανταστείτε ότι έχουμε αποκλείσει μέσα στον υπολογισμό του κόστους της τσάντας εξαιρετικά υψηλές τιμές, όπως είναι τσάντα που για το δημοτικό 220 ευρώ. Αν τη βάζαμε αυτή, θα έβγαινε πάρα πολύ ψηλότερα η συνολική επιβάρηση. Άρα, έχοντας αυτές τις εικόνες, τους τρεις προδιαγραφές και την οικονομική έρευνα, ας ερευνήσουμε την αγορά και ας κάνουμε τις σωστότερες επιλογές για τα παιδιά μας. Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι λοιπόν πλέον γεγονός και ειδικά στα πρώτα βήματα του παιδιού στο νέο του σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να συνειδητοποιήσει στην πράξη ότι το σχολείο είναι χώρος μάθησης και όχι επίδειξης, κάτι στο οποίο συνεισφέρουν σημαντικά και οι αγορές των σχολικών ειδών.